11. Είμαστε στη Στύψη, στο εργαστήρι της Ηλέκτρας. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Οκράλης και η Ειρήνη Βλαχοπούλου και πολλοί άλλοι φίλοι από κάτω. Σκοπός είναι να καταγράψουμε ιστορίες και αναμνήσεις του Παναγιώτου Κυφωτόπουλου με τη βοήθεια των άλλων δύο συνομιλητών, έτσι ώστε να αποτυπωθούν ψηφιακά και συγχρόνως να παραμείνουν στην ιστορία. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, γεννηθήκατε στη Στύψη. Στη Στύψη, ναι. Ποιο έτος? Το 1932. Μπαμπάς, μπαμπάς. Στράτιος. Μαμά. Μαμά, Αργυρό. Στυψανή και οι δυο. Στυψανή. Γεννηθήκατε, φαντάζομαι, στο σπίτι. Στα σπίτια, ναι. Στα σπίτια. Δεν είχε γιατρές, στα σπίτια. Σίγουρα στα σπίτια είναι καμία στα σπίτια. Είχατε καμιά μαμή εδώ, η οποία ήταν μια μαμή, περίφημη μαμή της Στύψης. Μαριγό, ναι, Μαριγό, Θεοδωρίδη. Ήταν πολύ εντυπωσιακά, ό,τι βρίσκει μπροστά. Μπορεί να βάλει το μωρό κομμάτι από μέσα ψηλά, μέσα ψηλά γυναίκα, στα ψώσει. Αν ήταν το μωρό, τρεχόταν κάτι να τέτοιο να στέλνει, μπορεί να το φέρνει το ψάρι με το βγάλει, το κομμάτι, δεν το βγάζω, το κομμάτι, αλλά ψώσει τη γυναίκα. Τέτοια γυναίκα. Η οποία ζούσε μέχρι πρόσφατα. Πέθανε τώρα, τι θα είχε. 30 χρόνια. 30 χρόνια, πολλά. Αδέρφια είχατε. Κι εγώ, 6 αδέρφια. 6 αδέρφια, εσείς. 5 αγόρια και ένα κορίτσι. Εσείς ήσασταν ποιος, στη σειρά. Εγώ είμαι τρίτος. Πιανή του έχουν αυτό το πράγμα, του πνάθεκο, του ξέρω. Να τον αγκαλιάσουν, να τον ταγίσουν, να τον μπουτίσουν. Δεν έχετε όμως να τον προσπάει, δεν έχετε να τον εκμεταλλευτείς. Πήγε στο σπίτι. Να τον πας τώρα να σ' αφήσει να κάνεις γυναίκα σε νούμερα, ξέρω εγώ, δεν είχε τέτοια πράγματα. Λαμπρίζαν πέντε κοπέλες με παϊκάρια και πήγαινε για αδερφές κοπέλες, σηκώτανε τον άλλο από κάτω. Δεν ήταν κακό πράγμα να αγαπηθούν δυο νέοι, αλλά ήταν τέτοια η ηρωίδια. Τι, ξεφτύνα, ξετρίγεις. Ήταν τα πράγματα πολύ σοβαρά τα πες το χρόνο μας. Γι' αυτό είχαν τα μαχαίρια πολύ εγκληματίζει, ξέρω, αυτά τα πράγματα ήταν. Το χωριό απελιγίνησε, γράφει ιστορία ότι είναι καμμέ, έχω ένα παιδιά, ρε, το μέρος λόγι. Τούρκος δεν υπάρχει μέσα. Μέσα στο χωριό για το Τούρκος δεν υπάρχει. Ήταν αποκαιρεγμένο το 12 να καθούν να καθαρίσουν όλο το χωριό, να μην αφήσουν μη τάρθουν, και να μην αφήσουν και σπίτι όλο το. Αλλά το τουρκικό στρατός πλέον πέρασε από πάνω. Από πάνω και μια παγιστόθερα όλα και πάει στο κραπάνω. Γιατί ήταν όμως σειρωμένο το χωριό, σειρωμένο γράφουμε τα χαρσία με σκουρία, με μαχαίρια, με πιστόλια, το τι είχαν να πούμε, ήταν σειρωμένο. Στα σπίτια που έλεγαν κοντά από τα δύο, ήταν τέτοιο, ήταν από την αρχή που ξεκίνησε το χωριό, ήταν σειρωμένο για το λόγο αυτό, για τις δούρες. Συγχώρα φεγάδε, στα αρχή που ήρθαμε στο χωριό, το ήρθαν από τα... τη μάνη, ήρθαν στην πέτρα, και γυρεύγαν, ρίχνει γυρεύγαν ζώνια να σου λέει, στείλανε τη πάνω, ζώα, ζώα, και ρωτήσαν αυτό για μάγει, λέει, πού γίνεται την Τούρτσα, γιατί λέει, πού γίνεται, λέει, ήρθα να πάρω ζώα. Λέει, για μέτρα πάνω, στη χωριά, θα δω τη ζώα. Και ήρθα έτσι, κατά την πράγμα το χωριό, λέει, του Μπαρκά, μετά, το Μάνια, κλαδιά, και κάναν στέλια να έχει. Μπαρκά, θα πει αδιάβατο. Ναι, και ξεκινήσαν, πέσει, κάναν στέλια που τα κοντάξεις, όποιος τα φεγάσα από την Ανατολή, από οπουδήποτε, κοντά μου κρούσαν κοντά. Είχε ένα στέγιο εδώ, κόλασε άλλο κοντά. Κόλασε άλλο, σύνομαι κάτω χωριό, κούμουλα δεμένα, ελληνικό χωριό. Τούρκος δεν υπάρχει μέσα. Το λέγανε το χωριό του Καραντάλ. Καραντάλ. Τούρκ, δηλαδή του καλό του πιστόλι. Α, ότι ήταν καλή πολεμιστέ δηλαδή. Ναι, δεν υπάρχει Τούρκος μέσα. Το έγραψε, ιστορία του βράδυ δεν είχε, δεν υπάρχει μέσα. Γεννήθηκε στο 32, έπρεπε να πάω σχολείο. Σχολιά, είχε στήψη. Είχε σχολείο αυτά. Βέβαια, πώς δεν είχε σχολείο. Λίγο είχε την Παναγία. Την Παναγία πήγε προς χρονιά, αλλά με πιάσει άρρωστη αντιρρικά και χάσα τη χρονιά. Δεν είχε μια χρονιά τώρα, το 31, 7. Το 32, το 36 χρόνια, το 38. 38, μπράβο. Πήγα τρία χρόνια, ήρθαν οι Γερμανοί. Εξάς. Ήρθαν οι Γερμανοί, πάει πάνω στο κλαδί. Κασκαδούρα, Κορβατίνα, τα Ραμαλέ, τι Αγιολάδε, ξέρω εγώ. Οπότε σταμάτησα το σχολείο. Το τέχνη και σταμάτησα. Θα πήγε ένα δυο. Όχι εγώ. Όλοι. Οπότε αναγκαστήκατε, θα το πω ήδη. Οπότε αναγκαστήκατε να κυνηγάτε να βρείτε το φαγητό σα. Έτσι. Να βρω. Να βρείτε να φάτε. Μέσα στην κατοχή. Δεν βρείτε να φάτε. Πήγαινε εσεί. Το χωριό πήγαινε στην κατοχή. Πήγαινε, λέει. Όλο το χωριό, όλο ο κόσμο πήγαινε. Πήρασε γιατί ξέρεις τι ήταν και έτσι πήρασε ο κόσμος. Πήγε στον πόλεμο στο
το 40, τα πεκάρια αυτά. Δεν είναι καν εξαγωγή στο δοκτώριο που φύγαν μας λίγοι. Ήμουν κάπως υγεία. Υγεία, πήγαιναν, έκανε άλλους 5 κουμάρια. Ήρθαν αυτοί οι τόρους να φρύγει πίσω. Πού να σκεφτεί, να θέλει και να χαμένει παραγωγή κόσμος. Αυτοί οι ανθρώποι πεθάναν μέσα στο χτυπήσιμο να μάρει. Δεν λες και το άλλο ότι πήραν τα λάδια όλοι οι Γερμανοί. Καλά αυτά τα πεθαίνουν τα λάδια, αφήναν τίποτα. Ναι. Εμείς είχαμε ένα Βαρλέιτσι που είχε βάλει ο πατέρας μέσα στα γιόφλα. Ναι. Γιόφλα, ξέρεις, ναι, ξέρεις, ναι, ξέρεις, ναι, ναι. Το Βαρλέιτσι, το άτομο εσκαθίτσι που ήμουν μέσα στο καλοκαίρι. Τι είχε, λάδι είχε μέσα. Λάδι, το κρύψαν για να μην το πάνε οι Γερμανοί. Και σπασίγει το. Και τι είχε πάει, πάει το που είχε το ψώ, γίνησε κάτω, αλλά κι άμα σε πήγαιναν οι Γερμανοί, ξέρεις, δεν είχε παιδιά. Οπότε πώς ζήσατε το τότε και την εποχή. Πώς έζησε ο κόσμος, όσος κόσμος έζησε. Από το κλαδί. Το κλαδί. Βγάζαν χορτάρια. Τα πίδια, ξέρεις τα κλάδια. Τα κόμματα ξεραίναν από το κόμμα. Τα σίκα, τα μαστόρια. Αχλάδες, τα βνά, άγριες αυτές. Αχλάδες είναι οι κοτσές, μαζόνα τέτοια πράγματα. Αγριάλα, ξέρεις τα αγριάλα πια. Αυτοί με βγάζαν από το χώμα. Δεν βάλανε στην πίνα, δεν βάλανε στο φούρνο. Ξέρετε, πήραν το χειρόγλου και την αλέα. Την αγριάδα. Και την έκαναν ψωμί, έκαναν ψωμί. Ξέρεις τώρα ότι πήγε ψωμί να κάνει καλιά, εις άρχιρα μου τα χειροκολά, καμία φορά. Όλα τα αυτά τρώγανε. Τέτοιο τρώγανε, μπαλάνια από τα δέντρα, τα κάναν ψωμί. Ήταν σαν τσίκα. Σίκα, εγώ λέω, ξέρεις τι, σίκα, το μάλλον το ψωμί. Τέτοιο γίνανε το ψωμί, άμα το δάκανε, έκανε ροδιές απάνω μια. Ποπάτα και στο έρθει. Ποπάτα μα έρθει, είχαμε μια ξητσερή, ξωθήν πετάνε, πετάνε. Καλαμπούι. Έτσι, καλαμπούι, πετά. Κόσμος έχει τη ζωή, έπαιξε τη ζωή. Η τροφή μας ήταν να βάλουμε γεύση μέσα στο πιάτο, να ρίξουμε αλάτι, ξύδι, τσιλά μέσα. Και να τον πεις, να τρως τώρα, να πετώσει μια σούπα. Αλλά πιθαίνε τον, πέθανε γιατί πεζόταν, ήταν μια ώρα, ψώρα θυμάσαι. Η ιστορία ήταν μια ασθένεια, από τώρα, από κακουσία, θα πείτε. Γίνεται ένα από τα κουκούδια, όλο τα μάτια τώρα. Ολοπίον το κορμί. Δεν είχε φάρμακα. Αρρωστούσαν, βάζανε νέσαι στα ποδάρια του μωρού μου σακάτε. Μπορεί να πάρει σακάτε. Σε ξέρω σχολιά σα ή δεν. Τι να έχουμε, σακάτε. Ναι, ανάπερο κανένα. Βάζανε μια νέσα στο. Να σα το πάρει. Όχι, όχι, καλά. Του πιάνει περιπτώσει που βάζανε μια νέσα το οποίο απομονάχνει το μωρό. Τι ήταν για... Και λέγανε ότι ήταν Γερμανοί, τα χαρμονιστές. Πώς ήταν για ελληνοσία αυτό το πράγμα, γιατί. Δεν ξέρω λέει πιο αρρώστια, δεν πήρε τόσα μου, σε πιάνε λέγανε. Σε δίναν ξέρεσε, σε παϊκάρια είχε τέτοια. Βάζανε μέσα, σε κατεβόταν. Όχι, δεν είχα. Ανάκορες πόντε. Σε το χωριό μας έχει τώρα, κανένα εδώ. Πού τις βρίσκονται σε νέες αυτές. Οι Γερμανοί ήταν τα φάρμακα και λέγανε ότι οι Γερμανοί τα παραχωρούσαν στους γιατροί. Για να κάνει τον κόσμο τα νιάτα ανάπερα. Να πούμε ανάπερα μια νεκουσία, παράδειγμα να βάλει χίλια μπόλια, να βγάλει χίλια άτομα άχαστα. Κατάλαβε. Και ακόμα ανθρώπους που ζουν. Έχει τώρα δύο μέσα στο καφενείο. Στα καρεμένη από αυτή την αρρώστια από εκείνη την εποχή. Ναι, έχει δύο μέσα τώρα που πάει το παιδάκι του να βάλει. Τρεις είναι μέσα στο χωριό μας. Εσύ εκείνη την εποχή με τα αδέρφια σου και τους γονείς σου, επειδή το συζητήσαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, πήγαινε στα ζώα, έτσι, είχατε 4 κατσίκες, 4 πρόβατα, τι είχατε. Στην αρχή που πήραμε 40 πρόβατα. Τα πήρε η μπάρμπα σου με Παναγιώτης και τα φύλλα είχαν τα κλέψει, γιατί τα κλέβανε, γιατί κλέψανε αυτά. Τα 9 τα σφάζαμε στο σπίτι και επειδή λίγο ψωμίλησα, είχαμε μες 5 κομμάτια στάρι πατέρα μου. Τα μεγάλα ξενικεία δεν πίστευε ότι. Και κόβουμε ένα κομματέ ψωμί εδώ, κομματέ κρύα το ζμέι, και ζήσαμε, είχαμε το τέλος. Κανένα μήνα μη σκόμε να μην κρυστεί μας οικογένεια, κανένα μήνα επόμενη δίχως ψωμί να σωθεί. Κουρτά να είναι εποχή, αλλά κόντα και πολλοί κόσμοι στα χέρια μας. Κόσες έλεγε, φνό, πέμε, ο πατέρας φνό το μόνο, πάρε ένα κομματέ, πάρε ένα κομματέ, πάρε ένα κομματέ, μίλαμε, ξένοι να βλέπεις τα χόντα να γυρίζουν, να τρέμουν. Να τρέχουν γυμνό, σαξπόητος, μέσα στο χιόνι, μέσα στην παγωνιά, να τρέχουν και να ειδώνουν έχουμε ψωμί. Περάσαμε μέσα άσχημα χρόνια. Άλλος κόσμος βοηθούσε άλλον κόσμο. Είχε ανθρώπους που είχαν στάρ και λέγανε εδώ το χωράς, να δώσουν ψωτσουάλια, ένα σμίτ στάρ.
Χαϊδούσε και αγόραζε τα χωράφια. Χρυσαφικά, χρυσαφικά. Κάρχονται το σπίτι μας. Να δώσει μάνα μου ένα εντελωστά, μια οκαστά να πάρω, ένα σταυρό να πάρει, ένα πράγμα. Ο κόσμος πρέπει να τα δώσει, θα μου να δεις. Δεν τα θυμάσαι. Μαυραγόριτες. Μαυραγόριτες, παιδιά. Αυτή η μαυραγόριτες. Αυτό έκανε η περιουσία μεγάλη μέσα στο χωριό μας. Είχε ένα ζευγάρι λόγια. Είπα που είσαι στα Ναγιά Παρασκευή, πήρε 15 κομμάρια στα ξέρετε κομμάρια τέρι. Είναι 100 κιλά, 100 κιλά, 100 κάδε, ένα γουλά. Ένα κομμάτι. 100 κάδε. Είναι περίπου 2,5 κιλά. Φόρτο, φορτίο. Τι σύντρο έτσι φορτίο τα κομμάτια. Το κομμάτι είναι ο γαϊδάρος. Ναι, κομμάτι το λέμε. Το ξέρω, είναι κομμάτι το λέμε. Ένα φορτίο γαϊδάρο το κομμάτι. Εμείς το λέμε κομμάτι, το βάρος. Και πόσα κομμάτια πήρε? 15. 15. Από το στρατό μέχρι. Αυτή δεν είχε την άλλα. Και έγινε ο κόσμος στο σκοτάδι. Είχαν δοσμένα κλία. Κλία, που ξέρετε να πήγαν. Ναι, κλία, πήραν κλία από το σκοτάδι. Τα πουλήσαν για τον Πευτενιούλα απέναντι τον Βάλα. Σταρ και τα πήρε. Τόσο έκανε τον αμυγό περιουσία. Τι να ξεδιαλέξουμε. Κατάλαβα. Ο κόσμος δηλαδή προκειμένου να ζήσει πουλούσε όσο χρυσαφικά κτήματα κλπ. Τώρα τα ακούγουν στην Αθήνα του λέει. Τα ακούγουν, ξέρει ότι τα χρυσαφικά του δίνουν να πάνε να φαντασίσει. Τα ακούγουν τα λέει στην Αθήνα. Τώρα οι ίδια ψέματα δεν είναι ώρα τα πούμε. Τώρα με την οικονομική κρίση την. Και γι' αυτό την προβάλλει. Τα ακούγουν τα λέει στην Αθήνα. Αλλά εμεί πέρασαμε την υπουργή άσχημα χρόνια. Σε κάθε κρίση έτσι γίνεται. Ψήρα, ψήρα που έχει Παναγιώτη. Λιμάτι το κομμικά που γίνει καούλι. Ξέρει που ήταν η συγκέντρωση, ξέρα. Εγώ μόνο γυρνάω ήταν στον αφαλό απάνω, άμα και βγαίνει μια χρωστά. Λέγαν, εγώ μόνο γυρνάω στον αφαλό. Αν κάτι να πούμε στον αφαλό. Και θέλει μια γυναίκα στο γυριά, στο μαχαλά μας. Ναι. Και λέγανε ιστορία και ότι σαν ήθελε την Τούρκια του Βαφιού, πήγε να γυστέξ να πάρει πίσω και είχε παξιμάδια για το κάνα είχε μεταμοράς. Παξιμάδια μου σαν ταψί, φτιάξε μέσα πετρέλαιο να μην φάνε. Γι' αυτό θα στείλει. Πίσω πίσω σμπίνα να έρθει αυτή να. Να. Μα είναι ένα κούτσο να κάτι με ένα σάκαρο να τον πούμε τσορά. Και να μην έχει να φά. Και να γίνει όμω ψήρα. Άμα βγάλα το πρωτοπρόχειρο ήταν. Άμα βγάλα το σάκαρο που κοιτάξα μέσα ένα λακκούν. Άμα βρέκε δεν κάνει. Και στο άλλο δεν βρέξε πόμε ένα λακκούν. Άμα βρέπε του. Είχε να κάνω το αριμά. Ψήρισε για να κάνω με. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Είμαστε προσδοκοί που το τυπώνουν το κάθε πράγμα, δεν το άμα το δω να το τυπώνουν. Και εξετάζουν και τα πάντα. Τι είναι το τράτσι, είναι σε ένα πηγόρο. Τελειώνει η κατοχή. Και ξεσπάει ο εμφύλιος πόλεμος. Υπήρχε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Και εδώ υπήρχε το κυνηγητό τότε. Υπήρχε ο Ελλάς στη Λέσβο. Υπήρχε το Εάν της Λέσβο. Τι έγινε εδώ σε στήριξη τότε για την εποχή. Αυτό το Ελλάς ήρθε να υποστηρίξει τον τόπο. Και το Ιάν τα ίδια το λέει, ο Ιάν το λέει να μείνουμε στον τόπο μου και Ελλάς. Και με αγίγος το Ελλάς. Φέρανε, φέρανε μαύρα αράπτες, φέρανε αραπάδες, φέρανε στο Μικελί, να τσιγάνε δύο να μας κατεργάνε τον κόσμο. Οι αργολοσσικόνομοι στους χωριανοί μας απέντια πουλα τα μέρα και πήγαν στο τελί. Από όλα τα μέρη, την Αγιά Σοκολή. Παπαντού. Για να μην κατέβουν τα πλοία. Για να μην κατέβουν τα πλοία. Γυρούσαν βαρέλες θα διαλέσει μες στη χώρα. Για να πούνε οι άλλοι από ξοκλό τους λέει τι κάνουν αυτοί. Βαρέλια, βαρέλια και αντιστέκαν πήγαν αυτοί οι πλοία που σαν να μούν. Τα πήραν και φύγαν. Φύγανε, αλλά μετά από λίγο καιρό φέρανε άλλους. Φέρανε οι χίτες που λένε, φέρανε τα κατασφαλίτες από την υπόλοιπη χώρα και ξέρετε και νίγητο, ξέρει εξορίες. Εδώ, εδώ ήρθαν οι Στύψη, είχαμε τέτοιες ιστορίες. Έγινε, δεν ήταν όμως τέτοιοι. Ήταν Έλληνες από την Έλληνα, ήταν από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το σχολείο της Ελλάδα πήγαινες μέσα και είχα μαζουμένοι κρατούμενοι. Αλλά ξύλου, τσερίδες, κάθε μέρα περισσότερο το ξύλο. Είχατε μαζέψει κόσμο στο σχολείο μέσα. Απαντώ, γιατί είχε καταντάξει σου να φτάνουν να πάει για πάρα χρόνια. Σε όποια στιγμή δεν έβγαλαν. Δεν σπίγουν για να κάνουν
Από μέσα η χωριανή μας αντάρτη, δεν είχε αντάρτη σκοτώσα κανένα, ούτε είχε αντάρτη σκοτώσα αυτή πια. Το μόνο χωριό του δεν είχε γίνει μέσα. Αλλά είχε αλήθειότες. Είχε απάλα με τις τάξεις που ήταν εδώ. Το πήγησα να εγωίσα, μα βρέπει πας το μόνο ταμείς. Πήγαινε σαν φως αριστερός. Έβγαινε παραδείγματα κι άλλα, ας ερχόταν τα πόσπασμα με τα ματαγέντες, έτσι έλεγε, τι κάνει με χαλάκι. Ποιος είσαι, δεν θυμούν. Δες μας έτσι δεν ψωμίες το τάδε μέρος, συμμετάξεις. Τι, πάτη. Ψωμί τάξεις σαν τάδες, τέτοια πράγματα είχαν δει. Κατάλω, δηλαδή όποιος ερχόταν και οποιονδήποτε φανταζόταν ή πραγματικά είχε βοηθήσει κάποιον αντάρτη, τον φυλακή ήταν στο σχολείο. Είχε έναν σπέρμα, είχε το στρατός κατάνε στο σχολείο. Τι που ήταν μέσα στο σχολείο, κατάκι μαζί με τον κόσμο του πήγαινε και πέρα. Είχε ένα ταγιά σου με ένα μάτι, το βλέπω μέσα στα μάτια μου τώρα. Έκατσε το χωριό μας. Χωριό μας έκατσε. Να σκοπρίτς. Αφού σε τάει τα λέγια, σε ξύρισε, σε πέμπλε παπούτσια, σε έβαγε, τι χρειάζεται να τον κάψω τώρα, αφού άι, πάει στα πέστη μπατά. Είσαι στο νόμι, πήγε στο πέντε μπατά. Πώς το λέγανε αυτό. Πώς το λέγανε αυτό. Απ' τα γεια σου δεν το ξέρω πολλά, με το μένα μάτια πέρα. Το έκανε ένα σαν να είχε όρτης ελίτης, λέει, καθηγητής ήταν. Και έτσι το ξετάξα το πράγμα, λέει, δεν τον έχω χωρίσει, αλλά το ξετάξω. Εγώ ότι κοινώσα από μωρέ, το θυμούμαι και του... Ωραία. Τελειώνει αυτή η ιστορία και τώρα πρέπει να ξαναζωντανέψει το χωριό μετά την κατοχή, μετά τον Ιουφίλιο πόλεμο, μετά όλες αυτές τις ταλαιπωρίες. Το χωριό μας ξενάγεψε, αλλά το χαλαστούκαμε τώρα. Πήγαν και μετανάστες, πολύ. Έξω φύγανε, Αυστραλίες, Αμερικές φύγανε από όλα. Άρα, εγώ έχω στην Αμερική δύο αδέρφια στην Αμερική και ένα στην Αυστραλία τρία. Πότε φύγανε? Το καιρό που ήταν οι δρόμοι που ήταν στο πηγαίνει. Με τη μεγάλη αδερφό σου ήταν στο ναυτικό μου. Στο ναυτικό του είχαν πέρασε μέσα από το γη με το αβέρο. Και μην είναι μια ιστορία. Σαν εφεύγαν οι αυτού, από την Κρήτη πιο κάτω να γανίσαν, τότε το λένε. Από την Κρήτη η Γάρδος. Η Γάρδος είναι. Η Γάρδος. Παλαιός του λέμε. Και το είπε να γίνεις αυτό. Πιο κάτω από την Κρήτη, δεν είναι άλλο τη σένα. Και άμα πήγαν οι έξι, λέει, προλάβαν τα γεροπλάνα μαζουμένα. Άμα πήγαν μέσα στο δικαίωνο, προλάβαν μαζουμένα γεροπλάνα να βομβαρδίξουν. Αλλά πιάσαν θέσεις στην πέρα θα πάρξει, βάλαν το Ρωσίερμανιές τα γιορτάνα. Κόψανε αυτήν. Καμιά φορά γυρίζει έναν πίσω τύπο να τι πάει, του πήραν θα πάρει έτσι λέει το αδερφό μου η κεφαλή σου. Εσύ λέει είσαι το τόμα εδώ. Εσύ Παναγιώτα είσαι μοίρασες μέσα σε εσείς να το χτεπίσουν το αεροπλάνο. Τον τόπο που ήταν για αδερφό σου πήγαινε ένας άνθρωπος. Ερχόταν το έργο αυτού μου, βάλει ένα βλήμα, πες πας στον άνθρωπο που ήταν στη θέση για να το πηγαίνω. Και δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Άρα δεν είναι απάνω, έτσι. Σπάσει το κορμί, δεν έσπασε. Γλίτως ήταν και φαντάρος αυτός, γλίτως του προσωπικού μου. Φύγανε από μέσα το γη. Τον εβάλα στον αδερ του, τι του λέγανε, τον Παπαγικουλή μέσα. Ερχόταν έλεγε στην Πετρική, μασούρια, μασούρια, δεν τι αγίγερες, κλαίες τα δίναν, για να αστερίζουν ο ίδιος ταντίστας. Για έλεγε μέχρι τώρα δεν ξέρω αν πήγε άλλο μέρος για την Μετρίνη, λέει, ξέρεις πόσες φορές ήρθα, λέει μου, λέει, πας Μετρίνη εδώ. Σε φάρε πάρα το δωρε, γύρε, φλέκινε, στήριξε, φτιάχναμε, για να στερίξω τον ταντίστας. Και πίσω, τι λέγανε στο στρατό, που λέει, εμείς λέει, ρε, τσότ, θέλει κανένας να σας, θέλετε να κάνετε, να σας κάνετε, τα μυρεκίδια δεν τα πάτε. Όπου θέλετε να δείτε, ήρθε τα πολιτήρια των Ιμολάρων πας στο Μωράγιο, στο Μωράγιο, στο Περαιά. Και αυτοί οι Αμερικάνοι, λέει, άγι, φύγει τώρα. Και αν είπε σε γάμεις, σε κρυαζόμαστε και κολεγαντίζανε. Τώρα, το τι θες κάνει. Πολύ θες κάνει, το πετάξαν στον δρόμο. Πάρα τις υποσχέσεις στον πατάκι. Ο Μίτσος πλέει στενοχωρεμένος, κλαμμένος. Λέει, για έτσι ο Ρουφιάνι, τόσο το 44 ήταν σπίτι, μέσα στην Αθήνα ήταν. Και πήγαν μέσα από το καράβι και λέει, πόλεμος γίνεται, λέει, εγώ πόλεμο πια δεν θέλω, λέει, φτάνει τόσα χρόνια πολέμησα. Δεν δηλαδή, ποιο να σκοτώσω, λέει. Πήγε και κρύψε μέσα στα βάρια.
Γιατί έβγαλαν πίντσες κακομήρας μέσα μες πέρα. Μου μας δείξαν οι κλαίες στην Αθήνα. Ναι, 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 το μωράκι είχε βοηθεί το δόρυ, βρίσκει ευκαιρία στερά, μπαίνει μέσα ναυτικό, μέσα ένα καρά, πήγε στην Αμερική. Έφυγε στην Αμερική έτσι, είχαμε συγγένεια. Μετανάστε, ποια εποχή ήταν. Δεν έφυγε αυτό ο μετανάστη, έφυγε το πίνικα. Δεν ήταν το πίνικα, πιάσανε ο μετανάστη. Αλλά αυτό έφυγε με άλλο τρόπο. Και έμεινε εκεί. Έμεινε. Πήγε, πήρε μια κουπέλα, το μαζέψαν. Σαν αυτή κύριε. Μια τουπλωμάνια κουπέλα, σηκόμενε η σέντρα στο το τόπο της Αντώνου, ήταν τα ξαρέφια μας. Ενώ ήσαμε εκεί, πήρε φουκούρα, παρήντησε από η γυναίκα. Σηκόμενε. Ωραία, τελειώνει η κατοχή. Φεύγει πολλοί κόσμος για μετανάστες. Αυτό κατάλαβα, ότι έφυγε πολλοί κόσμος. Ανοίγει Αυστραλία. Για μετανάστες, για Αθήνα. Ανοίγει Αυστραλία. Πρώτη αρχή η Αυστραλία. Πάρε κουμπάρι, τα στράγια παράδε σπουδί. Ωρα, ουρα, τι ώρα να πάει, ώρα δεν έχω φτέρει, σε πεντέξω να πάει. Πήγες, ήθελες να πάρεις. Ήθελα να πάρω, ήταν ένας κάλος, ένας απατιώνας που μας έβαλε στο λογαριασμό και τα πήραν τις παράδες και μας μολάρανε. Πώς γινόταν αυτό, ήταν ένας κάλτσας, για πες. Κάλπης. 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 Ψεύτης. Πώς γινόταν αυτό, έδινες λεφτά σε κάποιον για να σου βγάλει εσύ. Ναι, τα καταθέσω να κόβει ένα μέσο. Από πού ήταν αυτός. Με τη γίνησα από το διάμενα, απατιώνα. Πήγε να μην δίναμε τα κουζιά μας, έλα, πήγε ένας γιατρός που μας έπαιρνε. Μας πέρασε από τα κόσμο. Εστράλε και απορρίφεται, δεν πάει κανένας να πεθεί. Εστράλε μια κόσμο από εμένα από τα πιο μικρός, μαζί με σένα το 35 να γίνησες. Λέει να πάω στην Αυστράλια, είχε πάει με έναν χωριάνο μας, τον πήρε στην Αυστράλια, έτσι ήταν στην Αυστράλια, τόσο αποστόλη. Λόγω τέτοια πράγματα, δεν είναι για πατιώρες. Δεν είπε να πω να πας, δεν έχει κάρτες. Αλλά οι Στυψανοί είναι διάσημοι, δεν ανέχονται την απατιώνια, ούτε το ψέμα. Δεν πήραν τα μαχαίρια να το καταπίσουν. Αν πού να ξέρετε, θα έρθω μια βρεσόνα. Είναι ένας απατιώνια. Πήγαινε απέλης, πάρα δες, πάει, πάει για τον βρες. Τώρα ακόμα, το συνεταιρισμό έρθει ένας απατιώνας και λέει, θέλω 5.000 και λαλά. Ας το δώσουμε. Πήρε 5.000 και λαλά. Έχεις να πει. Ξέρω τι έγινε. Λέει στείλτε μου 5.000 για 15 πόσες παράδειγμα. Στείλαν του λάδου. Πάει του λάδου. Δεν φάνει να ακούσει αυτός. Ναι πλήρωση, ναι όνομα έχει περπασμένο, ναι τίποτα. Πάει του λάδου. Συμβαίνουν αυτά, θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. 300 δραχμές για να πάτε στην Αυστραλία. Ναι, τι είναι. Πόσα λεφτά ήταν αυτά, τι αφήνουν αυτά τα λεφτά, πόσα λεφτά ήταν αυτά. Μια λίρα χρυσή. Μια λίρα χρυσή έπρεπε να λέει σαν 10, το μεροκάμα ήταν 10 δραχμές. 10 δραχμές. Το εργατικό έπρεπε να λέει 30 μέρες. Ένα μηνιά. Με το κασμά. Δεν είχες εντάξει την πετάσκα. Λέει ότι 30 μέρες για να τα δώσεις αυτό, να τα φά. Πόσος κόσμος έφυγε τότε, φύγανε φίλοι σου, πεστή. Αυτή είναι η φύγαν, όχι στην παρεκοψιού, δεν έφυγε κανένα. Κανένα ζώο. Όλα και το καθεστώ. Και πέρανε πρόσκλησης τώρα. Έχεις έναν αδερφό, ξέστηκε πρόσκλησης και σε πέρανε. Έχεις έναν αδερφή, ξέρω ούτε το τρόπο φεύγανε στην Αυστραλία. Πόσες ύψανε φύγανε για την εποχή στην Αυστραλία. Πολύ κόσμος πάει το κόσμο. Πολύ κόσμος πάει στην Αυστραλία. Αλλά έχεις τώρα η Αθήνα. Άνοδο η Αθήνα. Είπε στο πρωί τώρα, αρήμα τον τροπάτσε τα μωρά. Α, για την Αθήνα, για. Και κάνα την Αθήνα στο σύστημα που είναι καλωμένη. Τώρα πέσα με ενέργεια. Δεν είχα Αθήνα να ξενοχτήσει και λέει ενέργεια. Τότε πηγαίναν Αθήνα για δουλειά, δηλαδή. Για δουλειά, δηλαδή. Τσεφίσαν καλά αυτοί. Οικοδόμοι. Φάγανε πιο κουνομπέ, όταν λέμε. Σκαφίδα, ό,τι τα γερό ήταν. Γυρί. Τώρα μια για να πιάνε τέτοια. Το παίρνουν και ένα φορολίο μετά. Είχα ένα παραλίγο. Όταν φύγει από κάποιο τόπο όμω και πα και από άλλο τόπο, συγκαταλείπεται. Τα χωράφια τι γίνανε. Έμα. Τα χωράφια δεν. Μας έπεσε μια πέτρα, για να έρθει το ερχόμενο φθενόπωρο, πεχτίζουν. Τώρα πέφτουν πιο κάτω, πέφτουν πιο κάτω. Ερμάξαν τα χωράφια τώρα όλα, λόγω ότι δεν έχει το λάδι τιμή. Δεν έχει κανένα ενδιαφερθεί για το λάδι. Δεν έχει κανένα ενδιαφερθεί για το γάλα. Μόνο λέει, δεν έχει λέγει η Ιταλία λάδι,
να γίνει Τουρκό μας στην Ισπανία. Άμα δεν έχουμε, δηλαδή άμα δεν έχουμε πίσω πιο ακριβά. Άμα έχουμε αυτή, δεν μπορούμε να πίσω πιο ακριβά. Ένα ευρώ το βάλω, ένα ευρώ το πρώτο. Λοιπόν, τα κρέα, τα ούλα, τα πράγματα, τα κάνει λοιπόν κομμάτι. Δεν πας να πας στο καθενέ στο μαγαζί να πεις πόσα έχει το ρίσκο και τώρα το πιερώεις, παρά λέει στον έμπορα πόσα είναι τα παστανιά, πόσα είναι τα παστογάλα. Αυτή είναι η σημαντική για τις αγροτιάς. Γι' αυτό λίγο έχει κόσμο. Και δεν μιλάς εκείνη την εποχή, μιλάμε περίπου στο 60 τώρα, γύρω στο 50 με 60, έτσι. Και. Τότε ήταν αυτή η ιστορία. Με τους Πετρανούς τι σχέσεις είχατε? Δεν είχαμε καμιά φορά διαφορά με Πετρανούς, ούτε με κανένας. Ούτε αγαπημένοι στον κόσμο. Αλλά άλλο σύστημα έχει Πέτρα, άλλο σύστημα έχει Αστήρες, άλλο έχει Γόλιμος, κάθε χωριό έχει τα εθήματα. Εσείς είχατε χωράφια στην Πέτρα? Ποιο? Και στην Ψανή είχατε χωράφια στην Πέτρα? Όχι, δεν είχαμε χωράφια. Πήγαμε και κολυμπούσαμε τα πρόβατα, τα παγκρέψαμε. Τι κάνατε, κολυμπούσατε τα πρόβατα? Τα πρόβατα σε μπήκαμε. Καθαρίζαν. Και όποιον ήταν κουλμένοι σε άκ, το φλαστούσαμε στο νερό, χυψούσαμε τα αρθούμια, να φουσκώσαν, λέει, από το νερό φουσκωνιά, να φουσκώσει από το μεγέρα. Από τον αέρα. Γιατί είχε τα ξεμόνια μέσα. Δεν είχε φάρμακα. Εγώ το ξέρω. Πράγματα το είχα. Δεν το ξέρω. Πολλά χρόνια. Τα φουσκώσαμε, όσο ήταν αρρωστό, πια τα φουσκώνια. Το χρώματο είχε ένα... Το πνεύμα. Το διάφραγμα. Η τρίχα βγάζει μια ουσία η οποία είναι σαν σαπούνι. Άμα πέσει νερό απάνω, γίνεται καθαρίζει. Αμέσως. Αυτόματα καθαρίζει. Γι' αυτό τα βάζαν στη θάλασσα και πλενόντουσαν. Και αμέσως γίνονταν μια σαπουνά. Φράτο. Όλα αυτά πριν από την γονιμοποίηση. Ναι, ναι. Ήταν άρρωστα δηλαδή και τα βοηθούσατε να πάρουν αναπνοή. Δεν είχε φάρμακα σε 40 χρόνια. Έτσι, αυτό το πρόβατο τώρα που ήταν κουλημένο το βλέπαμε και δεν ήθελε να ανοίξει τη σάπνα φάνα, είχε ανορεξία. Λέγανε φούσκωμα. Λέγανε παλίγαρο. Πατεράς με πάφκαρο. Το βάλαμε στο νερό. Το πήραμε πολύ ώρα. Καμιά φορά για να τον κάνω έξω. Φουσκώνουμε στον νόμο κάτι. Και άλλα μου το πρόβατο. Άλλα, οι άλλοι σκόρπους είχε 30, 40, 50, παραπάνω δεν μπορεί. Αλλά δεν είχε και τόπο να τα κάνει πολλά, γιατί τώρα το χωράφι έσπερνε σε δουνά, εγώ έσπερνα 13 χωράφια, τώρα το έσπερνάει φέτο δουνά, θα του πόσο με τα προβατέρια που είχα στα 50-60. Ερχόμενο, έσπερνα το άλλο, δηλαδή δύο χρόνια έσπερνα το τώρα και δύο χρόνια στο άλλο, τα άλλα θα είναι τα 30 χωράφια, θα ήθελα για να κάνω έμπτω στάρ, έμπτω γαλένα, παίρνω το τερίμ, να πάρει και μια δεν είχε τροφή για να τα θρέψετε τα μεγάλα. Δεν είχε τόπο.
Δεν είχε τόπο. Ήταν καλλιεργημένα, είχε συντρέχει. Ήταν όλα που βλέπεις, αφορά δύο στάδια. Σήμερα ούτε στάδια εκεί, ούτε πολλές ζηλιές εκεί και τα βουνά είναι άδεια, λιμνά. Δηλαδή, μάλλον έχει πολλά ζώα που έχουν φάει τα πάντα. Τα κατζάτορα κάνανε την εκτροφία γιατί βραμή αμπάρια, χαζίρκα, τα παίρνουμε από μηχανή. Τα γένια, καλαμπόκια, πολλά πράγματα παίρνουμε. Πώς θα περάσανε έτσι αυτά τα βουνά, είναι γυμνά, θεόγυμνα. Τα χωράφια είναι πάλι εγκατελειμμένα. Τα βουνά της στήριξης. Δεν είναι τα στήριξη ένα μωρέ. Είναι πάρα και δείχνει να βρεις πάρια, τα πολλά πράγματα. Τώρα και όλο το χρόνο κόσμο. Παραδουβάρια, απ' όλα τα πάντα κάνουν. Λέμε όλο το χρόνο. Σε τι, με τα κουτιά. Πέραν τις καλούτα τέτοια, το βάλανε στο γράφο. Πήγαινε νερό και βράνε τα κουτιά του, μια σαλάτα πλέης, σκορδαλιές, όλα αυτά τα πράγματα ήταν γεννάτρες, γεννέστροφες. Και να δείξουν κουβάρια που έκαμε μέσα, ανθρώπινε πιανή παλιή, να πεις τι έτρωμα να το βράχω αυτό. Πώς τα κουβάλαγα αυτά, αυτά δεν κάνουν και μένα, γιατί κάτι ζούσες με τεράστιες πέτρες. Αυτές οι πέτρες που κάνουν τώρα από χωμασμένες μελόπετρες που λένε, από χωμασμένες μελόπετρες, κάτω από τα βράχια έχει. Όχι, δεν πέρασα, αλλά τώρα που σε εγώ ήρθα θα πάνω μια μέρα μετά και... Θα τα πάνω μέρος, κόκανε τέτοια πράγματα. Βράκια. Βάζαν τα βράκια αυτά, τσακουλάει τσακό που να πάνω στο βουνό, στο τέρμα πάνω. Ναι, τσακό. Ε, που να πάνω σε ένα βουνό. Στον Αγγελιάδης. Όχι, μωρέ, να κάτσε στο κουλιά, να αλλά είναι ψηλά, δεν είναι ψηλά. Για τσακό σαν είπα στα μάχτα, ναι. Αλλά τώρα κάνανε και σάτια να πει. Και είχε ζουρόδρυπα. Ναι, ναι, αλλά που καθάσαν τώρα κάνανε και σώρα, πας στον δρόμο το κεντρικό. Πάει στους ευκόρες, είναι Άγιος Κήρυξ. Άγιος Κήρυξ. Κήρυξ είναι το λεγητή τσιρκός. Άγιος Κήρυκας, Άγιος Τσιρκός. Λοιπόν, αυτή η εκκλησία έχει μια ιδιομορφία. Εμείς στην εκκλησία έχουμε και πάνω. Όλες οι εκκλησίες που είναι στον Άγιος Κήρυκας, Άγιος Τσιρκός δηλαδή, έχουν μια ιδιομορφία. Έχουν μια τρύπα από την οποία άμα περάσεις σου μένει η αρρώστια, η ζουριά. Μένεις στην τρύπα η αρρώστια. Ναι. Να πάμε όλοι μαζί τώρα. Να περάσουμε όλοι μαζί. Δεν έχει κανένα αρρώστια να πεις. Αυτή η τρύπα λοιπόν είναι ζουρότρυπα. Ναι. Γιατί περνώντας αφήνεις τη ζουριά. Την αρρώστια σου, την αδιαθεσία σου. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή την ιδιομορφία την έχουν μόνο οι εκκλησίες του Αγίου Κύριου. Για υπάρχει ένα τσεκό. Για υπάρχει ένα τσεκό. Όχι, μόνο Αγίου Τσεκό. Λοιπόν, τι κάνατε με αυτό, πέρατε τι φέτρε και κάνατε μιλόμετρα. Να σκόβανε οι προγόνοι μα. Φέτρε για τα ελεύθερα τριγύρια και για τα ψέγγια πέτρε. Σε άγνωμο μέρο. Σε αυτοκίνητα δεν είχε. Με τι σκόβανε. Σε τρία κόμματα το λέμε. Το καλοκαίρι. Τρία κάνατε για να κόβανε τα πράγματα. Μηχανία που ασφαλίζουν από πεσμένε και μπρόκτε. Τρία τα μεταφέραν. Εγώ δεν τα έχω δει. Απορώ. Τι για τα μεταφέραμε. Με μοχλούς, με φωτιές, φωτιές. Με σίδερα δεις. Φωτιές, φωτιές που λέμε. Καλά, τα ξέρω αυτά εγώ. Φωτιά είναι το μοχλό. Το ξέρω, αλλά για τα μέρη που τους τραβούν αυτούς στο σουβάρι, αυτά είναι το λίγο που θα ζητάμε να πέντε. Λίγο λίγο, σιγά. Έχω σκόφω, τώρα μόνο ο μοναδικός που μην κάνει τέτοιο πράγμα, μην το πω. Θες κάνει μια χαλά στα μένα, τι κάνει τα χέρια. Να πρέλε, εγώ να βάλω με το σίδερο να σκόσουμε πέτρα. Σκόσουμε την πέτρα του σίδερο, σε ρίχνεις πέτρα, θα το κάνει βέβαια πάνω. Σε ρίχνεις πάνω, πες μια φωτιά. Πάνε μια ταφρά, πάει στο τόπο. Και φτιάξατε όλες αυτές τις πεζούλες για να γίνει καλλιεργή σου το χώμα. Ναι. Το έδαφος, να βαλιστεί χώμα, να μην φεύγει, να μην το παίρνει βουλική και λοιπά, να τα αφήνει. Όχι μόνο γι' αυτό, είναι όλα αυτές οι πεζούλες, οι αντερίσματα λέγονται, ή σέτια όπως λέγονται εδώ. Σέτια, ναι. Σέτια που λέγονται εδώ, είναι για να περνάει ο γάιδαρος, για να μπορεί να το ζευγαρίσει, για να μπορεί να το μαζέψει. Όλα αυτά τα πράγματα. Για να πάρω τη βροχή, το χώμα. Εγώ νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, το λέω πολλές φορές και στους μαθητές μου. Το νησί αυτό έγινε κατοικήσιμο εξαιτίας ακριβώς αυτής της δουλειάς. Το δηλαδή, μπορείς να φυτέψουν επειδή ακριβώς φτιάξαν τέτοια σέντια, τέτοιες πεζούλες. Ναι, το κολλιό μας. Το κολλιό μας είναι σε τέτοιο μέρος που είναι άδειο. Ούτε το την οικογένειά. Δηλαδή, ακόμη εγώ είμαι, αλλά δεν το κάνει να γίνει μόνο. Ήταν μια πετρόδεσσα, ένα κατήφορα.
πιάναν, τους κάβλαν και ανοίγαν ένα θεμελιό και χτίζαν πέτρες. Τότε να το μέρος κάτω. Κατά κατσοκό τους κάβλαν είχαν μια σκάβλα. Έχαν μια κομματέλη όμως καρέας, πέντε και τσαπές και ένα σκιάς. Που απάνω είχαν άλλο θεμελιό. Κάναν άλλο αφταρμά και κάναν άλλο σε. Βέρα, βέρα, το μωρό του κάναν το βράφι αυτό που ήταν άγνο, κάναν εγώ γύρω. Αυτή είναι η δουλειά με αυτό το σύστημα. Και Πού είναι τα παιδιά. Τι αρρωστιά είναι, να το πιάνει από πάνω από τον φύρα, το ξερέει και αμή κάτω. Χάσαμε μες το φρόντο του χωριανού μας, δεν... τα πάντα είχαμε. Τα βουσιάτικα, τα βουσιάτικα, τα ωραία που τα βάζανε στις λιγαριές και οριμάζανε. Τι ωραία που είχαν. Γιατί δεν τα ξαναζητήσατε, γιατί. Δεν γίνεται πια. Αφού σαν εγώ μπουλιάζα. Όλα αυτά τα παρόσια εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι. Αυτή λέγανε από το Τσερνεμπή. Το Τσερόπολι του Τσερνεμπή και την εποχή ξεκίνησε για ρωστιά να πιο μπροστά ήταν. Από αυτό ήταν. Τι έλεγε πάντως, απέφτει την εποχή καθάρισε την ίδια αυτά τα Σλάβια. Τσερνεμπή ήταν τι είναι. Τσερνεμπή. Ναι. Λέγανε ότι πέρασε. Αλλά γιατί όμως, γιατί Μακεδονία έχει. Από το Τσερνομπίλ, δεν πιάσε τη Μακεδονία, δεν πιάσε τη Σαλαμία. Έπαψε να έχει τιμή το αχλάδι. Όχι, δεν είναι αυτό. Κατεβάζανε στην πέτρα και φορτώναν ολόκληρες χαϊκές και φεύγανε. Δεν είναι αυτό, δεν είναι για τιμή. Για... Όχι, δεν είναι για τιμή. Αρρώστια έπεσε, γιατί άμα δεν είναι θέλεις να τα πηγείς, θα τα φάνε τα ζάς, θα τα φάνε τα πρόβατα, θα κάνεις βράζομα από το κόμμα, τα πάντα πάνω. Είναι η αρρώστια. Εγώ είχα βουλιάσει, δεν θα έλεγα, ότι είναι τα πίδια της. Είχα κρυστάλια, είχα ασπράπτα, είχα μαυράπτα, είχα πολλές ποικιλίες τα πίδια μες τα φορά αυτά. Όχι και πως είχε ξνάπλα, τα σπάντα ξνάπλα. Ποιο να πεις, τα πέγαλουν για τα σμάς. Τι ποικιλίες είχες, τι αβέλια. Κοντούλες, κρυστά. Αβέλια, αβέλια. Τι ποικιλίες αβέλια. Πριν τα αβέλια που έχουμε ήταν κρυστάπλα. Τα παλιά πλέον, καρουστάφλα, μαύρα, γντούρες, μέσα, κονοβαχιά, ασπρούδες, ασπρούδες και καλό, με τα σάτα τα παλιά τα χρόνια. Και κάνατε κρασί με αυτό, κρασί. Κρασί. Εδώ, το όποιο κρασί. Το κρασί. Έχουν, λοιπόν, τι ωραία, αλλά δεν απάνε πίσω, δεν απέτσε σπάνια, λέγω. Κρασί να κάνουμε, κάναμε το τσίπορο του. Κάνατε και τσίπορο εδώ. Γιατί τώρα μόνο μου ζωής. Εγώ έχω τώρα. Και κάτω. Ακόμα με συγκεκριμένα για ένα τσίπορο. Πού ήταν στα λιμόνια τώρα, κάπου έχει ένα τσίπορο. Όχι, τα κάνω εγώ. Τσίπορο, κάνεις εδώ. Μπορώ να κάνω, που ξέρω τι. Έχεις καζάνια. Έχει καζάνια. Άλλο πράγμα, δεν έχει καζάνια. Δικό. Βάζουμε ένα καζάνια. Καζάνια τώρα που κάνουμε τα παιδιά, μετά δεν ξέρω. Βάζουμε ένα το καζάνι, έβαζε μέσα το το τσίπορο, τα τσίπορα μέσα, έβαζε μια πύλινη κούπα μέσα, το συνεπαρδιά. Έβαζε μέσα μια πετραδούλα, να μην μπορείς χώσει το βράσμο. Από πάνω έβαζε ένα ταψί και φάρνει πολύ καλά. Αρμοστό. Το έκανε για τον γύρο να μην φύγει αυτό. Άρα έκανε καζάκι, έκανε καλύτερη. Από το σχέδιο καζάκι. Έχνε νερό μέσα, από πάνω, φωτιά έβραζε. Έβαλε το χέρι, έκανε το νερό, ήπαιρνε το νερό πριν κρύβω. Έκανε 6-5 φορές άμα τα διάσω τώρα, καζάνια λέτε. Είναι το καζάνι, όχι ένα φλάνα. Τραβήξε φωτιά σαν το έκτονο. Σαν το πέτο, βενζίνη. Τραβήξε έτσι, πας να φλάνα, πας φωτιά. Κάτσε, από πού γινόταν τώρα για φωτιά, μέσα στο... Ναι, έβραζε μέσα. Έβραζε μέσα. Δεν είναι για να το μετά. Αν είναι για το μοσέλα να πάνε πάνω στο ταψιά να ανάπτουν, από πάνω τα ψένα είναι εκτό, θα ήταν ηχλά. Και πέφτει κρύο νερό. Χτύπα για το μοσέλα στο κρύο, έφυγε στα γορεστά για μέσα την κούπα από κάτω που ήταν. Θα είχατε κάνει μια κούπα από κάτω, οπότε μαζεχόταν το τσίπορο. Μαζεχόταν μέσα την κούπα.
Δεν περνούσε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να το κατάλαβα κι εγώ. Τα λέγαμε. Δεν μπορώ να το κατάλαβα. Κρύωνε το ταψί και έφυγε στο υγροποιούσε. Άλλαζε στο νερό. Και έβγαλε το ψίκο, παράδειγμα, που πατέ την αμφή σώμα, ήταν φωτιά. Και μετά κάνατε γλέσια. Και το ρακί, και το ρακί το ίδιο σύστημα. Βάζαμε το σώμα μέσα και βάζαμε τα μερολικά μέσα, βάζει κάρβανο, ξέχασε τα κάρβανα που κάνουν τα καμίνια. Έβαζε κάρβα σε εμάνα, έβαζε και κάισο. Κάρβουνο, και έπαιζε ρόλο καταλήθη το κάρβουνο. Και έβαλε έτσι γλυκάισο, κρεμμύρ, κλειτάρι. Ένα κρεμμύρ να βάζει. Α, κρεμμύρ. Και κρεμμύρ για τα λεγό, ένα, δυο έβαζε μέσα. Τι δόνει. Όχι, έβαλε. Και γίνεται αυτό το σύστημα πλέξη. Σαν που γίνει το σύμπαρο, γίνεται έτσι το άλλο. Και τώρα εκεί. Σύμβαινε το εκεί πλέξη, πόμενε μέσα το άλλο το υπόλοιπο. Άμα δεν ξέρω, κατές. Ποια είναι η διαφορά του καλό από το τσίπουρο. Η διαφορά του ρακί με το τσίπουρο. Το τσίπουρο έχει γίνει το ρακί πάλι μες το αριστό του καλό. Μες το κουμπατέ. Ρακί λέμε το ούζο. Ρακί λέμε το ούζο. Α, για το ούζο μιλάς ότι. Ρακί λέμε το ούζο. Αλλά ρακί άμα βρούμε, θα το ρίξουμε στο ποτήρι να κολλήσει σαν το γάλα. Σαν ένα πολύ καλό ρακί. Και το υπόλοιπο το ξενούγανε πάλι ή επόμενο μέσα, δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά, δεν θέλω να πω. Το λέγανε Πορδοράκι το δεύτερο που βγήκε, ήταν δεύτερο, το λέγανε Πορδοράκι. Πορδοράκι. Ναι. Τώρα λέγανε το καλό το ρακί, αυτό το Πορδοράκι να βάλει. Και μετά όταν κάνατε ρακί, μα θυμάστε στα καφενεία και το πετάγατε όλοι μαζί. Στα σπίτια τα είχαν. Στα σπίτια τα είχαν. Σπίτια. Τα λέγανε που τα έκανα. Η κόσμο σε γαλέντα. Εγώ καζάγει και εδώ. Είχε καζάγει τα μούτσα μου. Που να είναι επιτρεπόμενο, πώς το λέω. Να είναι νόμιμο. Δεν το γνώσα μου καζάγει εδώ. Είχε. Ρακί, βγάζανε από τα σταφύλια, από τα πύλια, δεν ακούνα βγάζανε εκεί. Αλλά εγώ δεν πήγα ούτε του να ούτε το ξέρω. Γλέντια που κάνατε εδώ στην Ψάνια, εδώ βλέπω έτσι και σήμερα ακόμα ήταν σωρό καφενεία, μαγαζιά, ο κόσμος κυκλοφορεί τα πράγματα. Βέβαια κυκλοφορεί μόνο ανδρικός πληθυσμός, δεν κυκλοφορούν γυναίκες έξω. Δεν έχει γυναίκες, τώρα το χωριό μας έγινε και σάγια παλίνες. Δεν γίνονται καφέ, δεν είναι αρσενικά. Αρσενικά, πουλώ. Το γλέντια που κάνανε που λέει Παναγιώτη και κάνανε γλέντια μια παρέα, κάνανε το Ιωβέτσι, ο Ιωβέτσι. Κάνανε το φόρνο, καθίζαν, τα πίναν και γλεντούσαν. Είχαν καρυβιά, δεν είχε καθίσματα. Σε γάμους και στον τέτοιο. Είχε καρυβιά. Καρυβιά τα χρόνια αυτά. Καρυγλάκια. Μικρά καρυγλάκια, σκαμπό. Σαν τέτοια πράγματα. Και είχαν ένα ποτήρι. Μια κούμπια, ένα μεγάλο ποτήρι εδώ, άλλο ποτήρι, και του γεμόζα εκεί μέσα, έπινε χάις, έλεγε ξένα, γαβίρα, γαβίρα. Τι άμα σώνε ήταν, το οποίο σώνε ήταν, το γέμπωσε. Αλλά είχε κάτι κάτω, δες, με την παρέα είσαι, πάμε ακόμη για στο δίκαναν Εύα, το θέτα κάτω, και να διάσουν χάγι σε σένα. Κάτω πάντα είναι τα πάντα. Άγιε πάφ. Τα πούμε τα λέει πανιόν σαν γιου. Ξέρεις λέει τάδε τάδε πως τι μοχτήσε, μοχτήσε λέει κάτι δεν του σιγούνιδες. Μοχτήσε. Ναι, μοχτήσε, μοχτήσε. Εννοείς, το γέννησε και πλήρωνε γι' αυτό, έτσι. Εγώ το βάλω. Από το δικό του. Σε μένα άδειασε. Ναι. Λέγα στον καθηγή, γέψε το. Πάτσε παράδειγμα. Ωραία, κατάλαβα. Άρα λοιπόν έκανε πως δεν άδειασε για να πληρώσει ο επόμενος. Αυτή δεν είναι μάτα, το ξεχνωρίζανε αυτή η καπόση. Αλλά είχε πάλι καπόση, λέει, πιέτω σε ένα σαρμάρι, μάρι, γι' αυτό, έτσι θα κάνει μάτω. Και δεν μου λες, μαζευόσα στα καφενεία, σχεδόν κάθε μέρα τουλάχιστον σου βλέπω εδώ, τότε δεν ξέρω πώς μαζευόσα. Πριν ανοίξει δρόμος για Αυστράλια και Αθήνα, το χωριόλιο του μέσα, δεν είχε τόπο να κάνει στα αυτά τα καφενεία στην ηλικία της ύπου 17-18 χρονών. Κόσμο μέσα, κόσμο. Χάθηκε ο κόσμος,
Και πώς γίνανε οι τι έκανε, τάβλη, χαρτιά, μουσικές. Παίζανε τέτοια πάστρα. Πάστρα στην Κολιτσινόμα. Η πάστρα είναι στην Κολιτσίνα. Ούτε στην Κολιτσίνα, ξέρω την πάστρα. Ωραία, αλλά τι είναι η Κολιτσίνα. Ξέρει, πώς λέει τα έκανα μου, ξέρεις ότι έχω παρατηρήσει όσες φορές έχω έρθει στύψη και πάω στα καφενεία για κάνα καφέ, για κάνα ούζο κλπ. Βλέπω κόσμος, ο οποίος είτε χαρτιά θα παίζει, είτε θα κάθεται να κοιτάει το σύμπαν, είτε θα βλέπει μια τηλεόραση. Μουσική δεν έχει σχεδόν ποτέ στα καφενεία. Και επίσης δεν έχει ούτε εφημερίδες πολλές φορές μέσα στα καφενεία. Δηλαδή κανείς δεν διαβάζει, κανείς δεν τραγουδάει. Δεν ξέρω τότε τραγουδάει, αδέ. Καθόλου στο καφενείο να πιάσω από τη λακά να πει μπράβο στο σπίτι μου έλεγαν. Αλλά εσύ όμως δεν έπαιρνες, λέω εσύ, την κυρά σου να πεις πάμε να πιούμε ένα ρεκί. Όχι, δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Όχι, δεν το κάνεις. Ήταν ανθρωπαρέες. Ήταν ανθρωπαρέες. Ανθρωπαρέες. Ανθρωκρατία. Ανθρωκρατία. Το είπε και πριν ότι οι γυναίκες ήταν στα σπίτια και υπήρχε και αυστηρό καθεστώς δηλαδή. Αυστηρό καθεστώς. Πολύ, πολύ αυστηρό καθεστώς. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν ποτέ εξυπωστείς κάτω από το ουρανό που ήταν εξυπωστά. Στην Πέτρα δεν ήταν έτσι. Πόσες βλέπατε τις Πέτρα είναι έτσι. Πέτρα ήταν ξένη η Πέτρα γιατί ήταν ξένη ήταν. Όχι, όχι, πριν. Την καιρό της γιαγιάς μου είχε ξανοίξει Πέτρα και κάναν τα bear mix, τα λεγόμενα. Αφού είπα εγώ σε ένα ότι η ταινία από την Αθήνα έχει πάει Τριανού ένας γιος. Τριανού και ήρθε η Κουπερδοτήτη, ήταν Ζαπωνέζινας ένας. Και μαζευτούκαν στις πιανές όλες, στις πιανές. Και πήτα να είσαι, δεν λέει πανεγός του καβάτσε το. Ναι. Α, γιατί ο άνθρωπος του καβάτσε το προκέμει μέσα στην Πέτρα, εδώ πάνε το γεμαλέγει. Αν δεν γίνει, οι γέροι που καθόντουσαν στην πλατεία μείναν με ανοιχτό στόμα. Δεν έρχονται ξανά. Το θυμάμαι τα μηχανάκια. Τα μηχανάκια. Ναι. Εγώ δεν είχα τα πρόβατα. Έτσι στο ρυθμό που είχαμε τα πρόβατα βλέπω ένα μηχανάκι. Φαίνονταν τρία κεφάλια. Πα στο μηχανάκι. Ήταν και για Κυριακή. Ξέρεις πότε ήταν. Το πετρέλαιο. Άμα βγούσαν που ήταν εγώ τρία κεφάλια. Και βλέπουμε ένα χωριό μας. Και πια να σπώ, γιατί δεν πήγα τρόικο. Ξέρετε, δεν πήγα τα... Έτσι με το όνομα έτσι. Τα μαύρα γάλι. Διάτρας. Και κάτω μπροστά μια φιλενάδας, αχλαρή. Μπροστά του μέσα ήταν το ταγρία. Και από πίσω και άγγιζε ο διάτρος και τα μισή. Τι λέει από ρίτσου διάτρος. Τρία άτομα, πάσα για μηχρή. Και όχι αδυνατά, Τώρα, η Φιλιανή ήταν όνομα ή ήταν η Φιλιανή από τη Φιλιανή. Όχι, ήταν κομπανία. Η μουσική Φιλιανή. Κομπανία, κομπανία. Από τη Φίλια. Ήταν η Μανταμαδιώτσα η μουσική, ήταν οι περιπόητες αυτές τις μουσικές.
Στο σχόλιο τα πανηγύρια ερχόταν αυτές οι μουσικές, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Οι οποίες ήταν οι καλύτερες. Και οι Ξαριώτες ήταν. Και οι Αγισσότες ήταν πάρα παλιά παρασυγωτές μουσικάλη κομπανίες. Εσείς δεν είχατε εδώ μου δικούς σας. Αφού σε βλέπω να κάνει μουσικός. Για να κάνω και ο μουσικός και να παίρνω το κλαρίνο. Πώς είναι για παραξίες. Πώς είναι πίσω Σκόρπιον. Κάτσε, πες το λίγο για να το γράψουμε, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μου είπανε και προχθές που το συζητούσα στο καφενείο με κάποιους ντόπιους στυψανιούς, συγκεκριμένα ο παπάς Συλλέκτος μου τότε, ότι εδώ δεν είχε μουσικούς η στύψη. Αλλά ο λόγος δεν κατάλαβα ποιος ήταν ο λόγος. Τώρα, εσύ μου είπες πριν μια εξήγηση. Ας το ξήγεις, Βαρτέρη. Είχε έναν άνθρωπο που είχε μουσικάντες. Μουσικάντες. Αυτό λέει. Είχε ένα Γιάννη και έπαιζε την Κάινα. Μπράβο. Τα παλιά τα χρόνια. Μπράβο. Κόντα μια παρέα, χορεύανε από Κάινα. Ήξερα, παραξηγιόταν από αυτά που ήταν. Ήταν το... Η παραξήγη δεν είχαν τίποτα γι' αυτό. Ναι, ωραία. Τα τρεις αξιγεύουν το όνομα, μαχαίρια, πιστόλια, σφαγωθούρες, κουτούτου. Ήταν το σύστημα τέτοιο. Ήταν όλο με στέματα όταν το έγκρεμα. Πολλά εγκλήματα που έχουν σπάσαν τα Γιάννη στην Κάινα. Κομματιάσανε οι σπαστούλε. Πάστούλε. Ναι. Δεν ξέρω τι ξέρει αυτό. Εγώ τώρα που βλέπω εγώ σαν τη σπούν Κάινα, πιάνω δύο για να παίξω. Τη σπάτσε το τσιπάνι. Αλλά δεν είχε μουσικά. Δεν είχε κομπανία κάτι. Γιατί όπω βλέπει πριν, όταν γλεντάγανε, τα σε θέση να πετάξουν μαχαίρια πάνω στα φιλιά, μα δεν τα σπάσουν και λίγο. Φιλανδοί την εκτιμούσαν γενικά όλους τους δουλειάς. Άμα έπαιζε, ακούς πάνε μου, άμα έπαιζε, σκόντανε τρίχας. Τέτοια παίξιμο, τέτοια όργανα, μόνο στο στρατό έξω από κανέναν του Κυριακή που παίζαμε παλιά, μας πήγαινε από το... Τι παίζαμε, Φιλανδοί, τι παίζαμε. Θα έχει κανένα σαντούλ, κανένα βιολί. Το τι πλέον αυτό το μεγάλο πέρα το σαξόν. Α, σαξόφωνο. Σαξόν, είχαν τότε να... Οι Φιλανοί ήταν αυτοί. Δυο κλαρίνα. Μαρμαρέτσι. Το μαρμαρέτσι είναι το σαξόν. Δυο κλαρίνα είχαν μέσα και λαϊνούσαν. Τότε ο Χρήστος είχε. Και μπουζούρια και θα αποπηρία ο Στέφανος. Το βασικό ήταν το Χρήστος, το Σαντούρι. Το Σαντούρι ήταν Χρήστος. Γεωλή. Και ωραία, τους φωνάζατε και μου λες, πέραμε, τους φωνάζαμε και αμέσως ερχότανε, δηλαδή, πώς γίνονταν αυτό. Πέρατε τηλέφωνο, ελάτε να παίξετε για εδώ και... Ναι, ελάτε τώρα, θέλουμε, άμα δεν θα μπλεπέ, καλούσαμε όμως, γιατί στα φέρνει φωτόνα να βαρέει εδώ. Για ποια χρόνια δηλαδή. Πρώτες χρόνια με το είδος, δεξιά τα χρόνια. Και έτσι που έλεγε αυτός που έλεγε χωριστής, λέει, δέκα κελά, δέκα ο πέντες λά. Ποιες χρονιές περίπου μιλά. Πότε, τηλέφωνο. Είχα το τηλέφωνο πιο μπροστά. Πώς. Είχαν τηλεφωνείο του καιρό που ήταν ο μπαμπάς μου κάτω στην πέτρα. Είχα τηλεφωνείο εδώ και έλεγε στύψη. Είχε ένα τηλεφωνείο. Δεν ήταν τόσο εύκολο να τηλέφωνο να πεις. Είχε τηλεφωνείο και... Είχε με χάρη τηλέφωνα. Λέω, πήγα να πω ότι εκείνο τον καιρό οι μουσικές και κυρίως οι Φιλιανοί και οι Αγιαπαρασκευώτες και οι Μανταρμαντώτες δεν είχαν ούτε αυτά τα μεγάφωνα που παραμορφώνουν τις φωνές και τα λοιπά. Και χόρευαν πάρα πολύ ωραίους ντόπιους χορούς. Δηλαδή, Καρσιλαμά, Μητρινιό, Συρτό, Μπάλο, Χασάπικο, τον Αυτάλικο, ήταν αυτοί οι χωροί που χόρευαν. Δεν χόρευαν αυτά που χορεύουν τώρα, τα οποία δεν είναι χωροί. Είναι γνήσιοι οι χωροί με τη γνή, έτσι δεν είναι. Και σε αυτές, το τρένο που είχαν τα μάρμαρα της πόλης τώρα σκοτά τον κανόνα. Ναι. Ήταν πολύ ωραία τραγούδια, τραγουδούσαν πολύ ωραία και πολύ σωστά και χαιρόσουν να πας να τους ακούς. Και γι' αυτό όταν ήρθαμε εμείς εδώ και ανάψαμε τσιγάρο, μας είπαν γιατί δεν είναι οι Γερμανίδες. Λίγα που μάθουν. Το τσιγάρο δεν έρχεται μια ηλεκτρική.
αυτό σου λέω, εμεί και τώρα δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Τώρα επίση. Πιάσαν και πίνει αυτέ ακρεβάτοπε, δηλαδή το πίνει φανερά να κάτσει ένα κακό. Ακόμα κρατάει αυτή η παράδοση, έτσι, η γυναίκα του σπίτι. Του πίνει καρφά να τον δει να κάτσει ένα κακό. Ξέρετε, τα κρεμμένα πίνει.